καλή δύναμη, καλό αγώνα και νωρίς νωρίς τις κάλπες. Και η νεολαία πρώτα θα ψηφίσετε και μετά θα πάτε για μπάνιο. Νέο μήνυμα κατά του εφησυχασμού έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποίησε ομιλία στην πλατεία Αγίου Τίτου. Με το χέρι στην καρδιά, ποιος θα περίμενε ότι θα κερδίζαμε το Ηράκλειο με 13 μονάδες διαφορά, το Ρέθυμνο με 16 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, το Λασίθι με 18 μονάδες και τον τόπο μου, την πόλη μου, τα Χανιά με 21 μονάδες διαφορά. Ο κύριος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ποτέ κόμμα της αντιπολίτευσης δεν υπέστη τέτοια ήττα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι δεν έμαθαν τίποτα. Ιτήθηκαν αυτοί που βλέπουν την Ελλάδα σκοτεινή και διχασμένη και αυτοί που επανήλθαν στα γνωστά τους ψέματα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Σε αυτές τις εκλογές νίκησαν αυτοί που βλέπουν την Ελλάδα φωτεινή και ενωμένη και ιτήθηκαν αυτοί που τη βλέπουν σκοτεινή και διχασμένη. Νίκησαν αυτοί που σας μίλησαν τη γλώσσα της αλήθειας, αυτοί που δεν κρύφτηκαν στις δυσκολίες, αυτοί που σας μίλησαν τεκμηριωμένα, αυτοί που παρουσίασαν ένα πρόγραμμα συγκροτημένο για την επόμενη μέρα της χώρας και ιτήθηκαν αυτοί που επανήλθαν στα γνωστά τους ψέματα και στα παραμύθια τα οποία δοκιμάσαμε, τα απορρίψαμε και τα ξανααπορρίψαμε και τους συνέτριψε ο ελληνικός λαός. Ποτέ, ποτέ κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει υποστεί τέτοια ήττα όπως αυτή που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και τώρα, προσέξτε, μετά τις εκλογές δεν έμαθαν τίποτα απολύτως. Τους φταίνε τα συστημικά μέσα, λέει, που διαστρέβλωσαν τις απόψεις τους. Λες και δεν ακούσαμε καλά τι μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος για το πώς θέλει να τσακίσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθύμησε ότι αν οι εκλογές της 21ης Μαΐου δεν είχαν διεξαχθεί με απλή αναλογική, θα υπήρχε σήμερα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν, το οποίο κάποιοι δεν μας επέτρεψαν να το πετύχουμε επειδή έπαιξαν με τον εκλογικό νόμο, θα το πετύχουμε στις 25 Ιουνίου για μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με ορίζα τετραετίας, με αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι οι πολίτες επιβράβευσαν τη Νέα Δημοκρατία και την ψήφισαν κυρίως για αυτά τα οποία θα κάνει από εδώ και στο εξής. Για εμένα, η αγάπη σας, η εμπιστοσύνη σας, ειδικά αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, ειδικά αυτό το οποίο έγινε στο Ηράκλειο, έχει μια ξεχωριστή σημασία. Σήμερα η δικιά σας παρουσία, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών, μίλησε στην καρδιά μου. Και γι' αυτό θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Πάμε λοιπόν μαζί για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, να πανηγυρίσουμε μαζί στις 25 Ιουνίου ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία πρωταθλήτρια, για την Κρήτη πρωταθλήτρια, για την Κρήτη πάντα γαλάζια, σε μια Ελλάδα μόνο γαλάζια.